Τι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στον ασθενή. Θα ξεκινήσουμε μάλλον με το τι μπορούμε να υποσχεθούμε στον ασθενή. Γιατί ουσιαστικά αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα όταν χειρουργηθεί η κυρισοκύλη. Μιλάμε για 4 διαφορετικά κέντρα που συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους μετά από μικρογονιμοποίηση σε άνδρες οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε αφαίρεση της κυρισοκύλης. Τα αποτελέσματα, και εδώ το delivery rate φυσικά έχει να κάνει ότι γεννήθηκε τελικά το παιδί. Το είχαμε και στις προηγούμενες μελέτες ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το όχι μόνο να έχουμε επιθετικό τεστ εγκυμοσύνης, αλλά να πάει καλά. Και βεβαίως μια σειρά από μελέτες, δεν περιμένω βέβαια, δεν ξέρω και πόσο καλά φαίνονται, που δείχνουν ότι τα ποσοστά εγκυμοσύνης είναι πολύ σημαντικά καλύτερα μετά την αφαίρεση της κυρισοκύλης. Το control treatment, βαρικοσελέκτομη. Το control treatment, δεν καταλαβαίνω. Τι είχαν κάνει, δηλαδή, Δεν έγινε αφαίρεση κυρισοκύλης, νομίζω ότι... 16-33, μάλιστα. Δηλαδή το κέρδος είναι μία φορά πάνω. Διπλασιάζει το ποσοστό από την πιθανότητα της εγκυμοσύνης. Εδώ πέρα ουσιαστικά είναι το ποσοστά και βλέπετε βεβαίως και τους απόλυτους αριθμούς. Επίσης, φαίνεται ότι η αφαίρεση της κυρισοκύλης σε βάθος χρόνου κάπως αλλάζει τα πράγματα διαφορετικά. Μελέτη του 2011 πάλι, το group που δεν έχει με κυρισοκύλη, που δεν έχει υποστεί επέμβαση, μετά από επέμβαση, τα ποσοστά των εγκυμοσύνων. Δείτε καλύτερα τα ποσοστά και αφήστε από όλους τους αριθμούς γιατί μπορεί να σας μπερδέψουν. Βλέπετε ότι επί της 100 τα πράγματα ήταν καλύτερα μετά από 2 χρόνια. Και καταλήγουν οι συγγραφείς ότι μετά από 2 χρόνια υπογονιμότητας η αφαίρεση της κυρισοκύλης αυξάνει το ποσοστό σύλληψης. Δηλαδή, αν κάποιος έχει προσπαθεί για παιδί 1 χρόνο ή προσπαθεί για παιδί 2 χρόνια, βλέπω ότι η επέμβαση έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Το είπε και ο κύριος Δημητριάδης με κάποιο τρόπο. 2 λεπτά λίγο. Συγγνώμη, κατάλαβα. Είναι εδώ πέρα να έχεις υπογονιμότητα και να προσπαθείς. Προσπαθώ και για παιδί. Για 2 χρόνια και μετά να χειρουργηθείς. Λέει ότι τότε τα αποτελέσματα με πιο εντυπωσιακά. Το είπε ο κύριος Δημητριάδης πριν ότι όσο πιο μεγάλη είναι η βλάβη, τόσο πιο μεγάλη είναι και η βελτίωση. Ναι, αλλά τώρα ένα που έχει κυρισοκύλη όμως να μην τον ταλαιπωρούμε να χειρουργηθεί μετά από 2 χρόνια για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Όχι, αλλά νομίζω ότι συνήθως έρχονται. Θα έχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά τελικά θα έχει χειρότερα από το να χειρουργούνται πριν, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αφήσουμε να βλαφθεί ακόμα για να είναι πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμά μας. Όχι, όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο στην ερώτηση, αλλά νομίζω ότι όταν έρχεται κάποιο σε εσά, είναι αυτό που του ρωτάτε πόσο καιρό, ή αν μπορείτε να προβλέψετε πόσο καιρό έχει την κρίση, πόσο καιρό προσπαθείτε για παιδί. Όσο περισσότερο καιρό προσπαθούν για παιδί, τόσο πιο εντυπωσιακά θα είναι τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το νόημα, αφού κάτι που το ρωτάτε ούτω ή άλλω. Άρα είναι κάτι που μπορείτε να καταλάβετε ότι για όσο περισσότερο καιρό προσπαθεί, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα, το ασθενή θα πάνε καλύτερα. Και ένα τελευταίο, το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η κινητικότητα και η μορφολογία. Εδώ ελπίζω να μην είναι αρκετά μπερδεμένα. Χωρίς την επέμβαση, οι εγκυμοσύνες δεν πέτυχαν αυτή η εγκυμοσύνη. Μετά από επέμβαση, η αφαίρεση κυρισοκύλης ήταν η αρχική εκτίμηση του σπερμοδιαγράμματος και πετύχαν τελικά η εγκυμοσύνη. Το σπερμοδιάγραμμα την περίοδο που πια είχε μείνει η γυναίκα τους έγκυος και η αρχική εκτίμηση σε αυτούς που τελικά δεν κατάφεραν να πετύχουν εγκυμοσύνη. Νομίζω ότι η κινητικότητα είναι, βλέπετε τη διαφορά, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην πρόγνωση. Επί της 100 κινητικότητα, μορφολογία. Αν βλέπετε μεγάλους αριθμούς στη μορφολογία, τώρα πια δεν περιμένουμε τόσους μεγάλους αριθμούς. Μας αρκεί το 4% φυσιολογικές μορφές για να πούμε ότι. Συγγνώμη τώρα. Τώρα λες, κάτσε να δεις. Λοιπόν, ποιοι από εσάς σας δίνουν οι μικροβιολόγοι σας με φυσιολογικές τιμές η μορφολογία ότι πρέπει να είναι πάνω από 50, 60 ή 70%. Στα σπερμαδιαγράμματα. Λοιπόν, κατάλαβες τι το λέω. Λοιπόν, για πες το λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι, πρέπει να βρείτε λίγο, να τους πείτε λίγο να διαβάσουν, να τους πείτε λίγο να μάθουν πώς μετριέται ξανά η μορφολογία. Έχει αλλάξει 15 χρόνια, λέει, πρέπει επιτέλους να το μάθουν. Βρέστε κάποιον που κάνει μια μορφολογία σωστή. Έτσι, λοιπόν, σταμάτη, πες μας λίγο, γι' αυτό σε σταμάτησε, γιατί ακριβώς το ξέρω, το βλέπω συνέχεια. Έρχονται συνέχεια σπέρματα ανθρώπων, 70-92% τέτοια κτλ. Την 15-20 χρόνια, πόσο είναι και τώρα. Άλλο ένα θέμα να προσθέσω για να το σχολιάσει ο. Ορίστε. Ξέρετε το πρόβλημα, ποιο είναι με τους μικροβιολόγους. Το πρόβλημα είναι, παρασχάρη, πάτε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το 70%, το 50% δεν ξέρω, κάπου τόσο τελειώνουν στο ΑΧΕΠΑ και άλλο το 30% στον Παπα-Νικολάου, κάπως έτσι. Είναι οι μικροβιολόγοι. Δεν και στα άλλα είναι ένα 20%. Έτσι έχει.
Ναι, το ΧΕΠΑ έχει 32 θέσεις και 27 το Παπα-Νικόλαου, κάτι τέτοια. Το οποίο δεν έχουν ούτε ουρολογική ούτε γυναικολογική κλινική, τελειώνει χωρίς να δουν ποτέ σπέρμα. Οπότε αρχίζουν, με παίρνουν ένα μικροσκόπιο, βάζουν το πρώτο σπέρμα και αρχίζουν και μετράνε δίθεν. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί δεν είχαν καθόλου εκπαίδευση σε αυτό. Γιώργο. Μια πρακτική ερώτηση εδώ πέρα. Έχω την αίσθηση ότι τώρα πλέον αυτά τα αποτελέσματα που παίρνουμε, ειδικά από μεγάλου όγκου εργαστήρια γνωστά, προέρχονται από μηχανήματα, από αναλυτές. Mm-hmm. Δεν έχω δηλαδή καμία ένδειξη εγώ ότι τα έχει δει ανθρώπινο μάτι αυτά. Κάποιο σχόλιο που να διαφέρει από τα κλισέ. Επομένως, τι γίνεται εδώ πέρα. Και υπάρχει και μια συζήτηση για το κατά πόσο αξίζει να εμπιστευτούν περισσότερο τα μηχανήματα ή κάποιο που διαβάζει στο μικροσκόπιο. Κάζα λέγεται το μηχάνημα και το γράφει. Είναι υποχρεωμένο να το γράφει. Είναι τεχνική. Κάζα είναι μέθοδο. Είναι τεχνική. Computerized. Είναι υποχρεωμένο να το γράφει από κάτω. Δηλαδή, γράφει ότι μετρήθηκε με την. Πρέπει να γράφει και το μηχάνημα και τα όρια που βάζει. Πολύ λίγοι έχουν μηχάνημα. Δεν είναι τα περισσότερα. Πολύ λίγοι έχουν μηχάνημα. Και ο λόγο είναι γιατί είναι πάρα πολύ ακριβώ. Θέλει συνέχεια τέτοιο. Το πρόβλημα calibration είναι πολύ ευαίσθητο, άρα είναι κάποιος που πρέπει να ξέρει. Έτσι, υπάρχει μια τέτοια που μπορεί να έχουν, πώς το χρησιμοποιούν. Υπάρχουν, μου έρχονται κάποια από την επαρχία που είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, οι άνθρωποι που το έχουν πάρει, το έχουν κάνει, σου λένε πότε το έκανα calibration, σου γράφουν πότε το έκανα, τι με η ανάλυση είναι με βάση τα κριτήρια του Christmas ή του ενός του άλλου. Δηλαδή, υπάρχουν καλά, έτσι. Μην το κάνουμε, αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν να κάνουν. Μια μικρή προέκταση της ερώτησής μου. Τελικά, μπορούμε να συμφωνήσουμε, είναι δουλειά του μικροβιολόγου το σπερμοδιάγραμμα? Νομίζω ότι και... Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν είναι πλέον. Προχθές ακούστηκε και κάτι ότι όποιος ξέρει κάνει. Λοιπόν, ξέρω μικροβιολόγου. Είναι αλήθεια. Υπάρχει ένα νομικό κενό. Τυπικά είναι του μικροβιολόγου. Απ' την άλλη μεριά όμως οι βιολόγοι... Δουλεύουν στα μικροβιολογικά εργαστήρια. Έτσι, οι βιολόγοι, συγγνώμη, δεν είναι ακριβώς ορισμένοι ότι μπορούν να έχουν εργαστήρια βιολογικών υλικών και να κάνουν εξετάσεις. Λοιπόν, άρα το καλύτερο απ' όλα είναι συζητήστε με τον μικροβιολόγο σας, δέστε αν έχει διδαχθεί ή όχι. Άμα κάνει πραγματικά με τη σύγχρονη μορφολογία, γιατί αυτό είναι σημαντικό, σημαντικότατο. Η μορφολογία είναι ένας κακός προγνωστικός παράγοντας οι επηρεασμένοι στο χειρουργείο σας. Και πρέπει να τα έχετε ενημερώσει για να μην έχουν προσδοκίες και μετά που είναι, δεν έκανες καλά την εγχείρηση. Γιατί γι' αυτό γυρνάνε και σου λέμε μετά. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Και προφανώς τώρα είναι 4%, ήταν 12%, 10. Τώρα πήγε στο 4% η μορφολογία. Αλλά είναι ποια μορφολογία στα μάτια. Καταρχήν έχει σημασία να πούμε πώς γίνεται η μορφολογία. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για εκατομμύρια σπερματοζωάρια και για έναν όγκο μπορεί να είναι 3 ml. Δεν υπάρχει περίπτωση να μετρήσουμε 3 επί τόσα εκατομμύρια όλα τα κύτταρα. Άρα διαλέγουμε τυχαίο αριθμό κυττάρων, περίπου 200 κύτταρα αξιολογούνται. Σε αυτά τα 200 κύτταρα, εκ των πραγμάτων, όπως μπορείτε να καταλάβετε, μπορεί να τύχει κανένα να μην είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό και η μορφολογία, και αν παρατηρήσετε όλες οι μελέτες που μιλάνε για το σπέρμα, λένε ότι η μορφολογία δεν είναι ένας ο πλέον βασικός παράγοντας. Δείτε τη συγκέντρωση, δείτε την κινητικότητα. Η μορφολογία είναι λίγο σχετική. Γιατί μας ενδιαφέρει η μορφολογία? Η μορφολογία μας ενδιαφέρει γιατί ένα σπερματοζωάριο που έχει κακή μορφολογία πιθανότατα δεν έχει καλό ακρόσωμα, άρα δεν μπορεί να γίνει ακροσωμική αντίδραση και άρα να μπει το DNA του σπερματοζωαρίου μέσα στο άριο. Και επειδή η κακή μορφολογία μας κάνει να υποπτευθούμε ότι από τη στιγμή που η μορφολογία του σπερματοζωαρίου είναι κακή, το πακετάρισμα του DNA δηλαδή είναι κακό, άρα και το DNA θα έχει πρόβλημα. Τώρα υπάρχει ειδική εξέταση, είπαμε για το fragmentation, ότι αφορά περισσότερο το να ψάξουμε ακριβώς το DNA. Όσον αφορά στη μορφολογία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους, κάποια κριτήρια που έχουν βάλει μεγάλοι ερευνητές. Αυτά που έχουν επικρατήσει είναι τα κριτήρια του Κρούγκερ, είναι αυτά που λένε τα αυστηρά κριτήρια, όπου πραγματικά ψάχνουμε σε αυτά τα 200 τουλάχιστον σπερματοζωάρια από διαφορετικά οπτικά πεδία να έχουν μια καλή μορφολογία. Και γι' αυτό, με βάση αυτά τα κριτήρια, οι τελευταίες του 2010 προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι μας αρκεί σε ένα σπερμοδιάγραμμα το 4% των σπερματοζωαρίων να έχουν καλή μορφολογία, προκειμένου να έχουμε, να λέμε ότι αυτός ο ασθενής μπορεί να δώσει εγκυμοσύνη. Γιατί τελικά αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Το 2010 αυτό που έγινε και δεν υπήρχε μέχρι τώρα είναι ότι στηρίχθηκαν σε 4.000 άνδρες που είχαν πετύχει εγκυμοσύνη το τελευταίο διάστημα σε διάφορα σημεία της γης. Άρα δεν μας έχει πει κανένας ποιος είναι ο φυσιολογικός και ποιος δεν είναι. Έχουμε δει ότι αυτοί οι 4.000 άνδρες πετύχαν εγκυμοσύνη. Άρα λέμε ότι για να πετύχεις και σε εγκυμοσύνη, κάπως έτσι πρέπει να είσαι και εσύ. Και πρακτικά κολλάει αυτό και με τη φυσιολογία, σκεφτείτε. Έτσι, έχετε έναν ολόκληρο στρατό, έτσι, και ο οποίος κάνει πολλές δουλειές.
μπαίνει μέσα, διαστέλει, προετοιμάζει. Γι' αυτό και η δεύτερη επαφή που λέμε και να είναι intensive coitus, οι τεχνικές για σύλληψη κτλ. Οπότε αυτά είναι πρακτικά, όμως πρέπει να υπάρχουν λίγα. Άμα θέλετε, αυτό που λέω εγώ είναι τα κομάντα. Γιατί υπάρχει φυσική επιλογή. Αυτά τα λίγα, το 4%, ξέρουμε ότι αυτά είναι που θα φτάσουν πρώτα. Δεν θα φτάσει εκείνο που δεν κινείται καθόλου, που η μορφολογία του είναι στραβοχημένο κτλ. Δεν θα φτάσει, ευτυχώς. Γιατί αλλιώς θα ήταν κάτι διάφορα. Υπάρχει φυσική επιλογή. Έτσι. Άρα αυτά είναι τα κομάντα πρακτικά. Έχει να κάνει και δεν είναι το ότι μόνο αν θα φτάσουν. Το θέμα είναι ότι αν τελικά θα καταφέρουν μέσω της ακροσωμικής αντίδρασης να κάνουν πιο διαβατή τη διάφανη ζώνη του αερίου. Το πρόβλημα μας δεν είναι μόνο το να φτάσουν εκεί. Το μεγάλο στίχημα που έχει να επιτέλει το σπερματοζωάριο είναι γι' αυτό και έχουμε τόσα εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Γιατί όσα περισσότερα σπερματοζωάρια, και φαντάζομαι το έχετε δει και σε εικόνες τώρα με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ή με την εξέλιξη. Το ξέρουμε αυτό, κύριε Παπαχαρίτη, για τη ζωή. Άλλο καληνυχτάκες και άλλο. Όσο περισσότερα σπερματοζωάρια αφήσουν το υλικό του ακροσώματος στην επιφάνεια της διαφανής ζώνης, τόσο πιο εύκολο θα διαβρωθεί και τελικά θα μπορέσει να μπει το ένα. Και τελειώνοντας, να πούμε να μην σας ξενίζει μόνο ο μεγάλος αριθμός της μορφολογίας, αλλά να κοιτάτε και το συνολικό ποσοστό της μορφολογίας πρέπει πάντοτε να υπερβαίνει το 100%, διότι ένα σπερματοζωάριο συνήθως έχει περισσότερες ανομαλίες από μία ανομαλία. Εκτός και αν είναι η αναγωγή, γράφει επάνω αναγωγή. Εκτός αν γίνει στην αναγωγή. Αν δείτε ποσοστά που να λένε ακριβώς 100%, εκεί λίγο να σας ξενίσει. Τι μπορούμε να υποσχεθούμε στον ασθενή? Η ερώτηση ήταν τι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στον ασθενή, και αυτό είναι ακριβώς που δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στον ασθενή, η οποία λένε και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες για το αν η κυρσοκύλη θεραπεύει την υπογονιμότητα στον άνδρα. Επομένως, αυτό του λέμε ότι εγώ θα σε χειρουργήσω, μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα φύγει η κυρσοκύλη σε ποσοστό 99%, αν σε κάνω μικροχειρουργικά. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα κάνεις παιδί όμως. Προσοχή, αυτό το τονίζεται. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα μείνεις έγκυος. Μπορεί να αυξηθεί το σπέρμα σου. Μάλλον θα αυξηθεί το σπέρμα σου. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα κάνεις παιδί. Εδώ οι Evers και Collins σε πολλαπλές μεταναλύσεις που ξεκινήσαν από το 2003, 4, 5 και μετά ακολουθήσαν άλλες 4, 7 στο σύνολο, συνεχώς διατυμπανίζουν ότι το ζευγάρι, το υπογόνιμο ζευγάρι, γιατί πλέον μιλάμε για υπογόνιμο ζευγάρι, θα πρέπει πάντοτε να συζητάμε το υπογόνιμο ζευγάρι για την αβεβαιότητα του benefit, του θεραπευτικού, της θεραπευτικής προσέγγισης κυρσοκύλης. Επομένως, αυτά είναι που δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στον ασθενή. Πρώτον, ότι θα μείνει έγκυος, και δεύτερον, πάλι το ίδιο. Το επιβεβαιώνει δηλαδή η μελέτη ασθενών. Έτσι. Και βεβαίως αυτό που είπαμε προηγουμένως είναι μείζον, γιατί λίγα είναι αυτά τα χειρουργεία σε ασθενείς οι οποίοι έρχονται με ορχαιοδυνία, ότι θα τους χειρουργήσουμε και θα φύγουμε κατά 89% θα σου φύγει. 89% των περιπτώσεων θα σου φύγει, όχι θα μειωθεί ο πόνος κατά 89%, γιατί μου έχει τύχει εμένα αυτό. Μου μειώθηκε πόνος, ακριβώς όπως το έλεγε ο γιατρέ. 80% μου φύγει ο πόνος, όχι δεν εννοούσα αυτό. Θα τους το ξαφνιάσω.